Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Σαμολαδά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ακούσω απλώς την αφήγησή σας. Τι έγινε εκεί. Κοιτάξτε, το μάτι ξεκίνησε καλά. Μπήκαν όμορφα οι δικοί μας οπαδοί, που ήταν περισσότεροι από τους οργανωμένους της αντίστοιχης ομάδος. Αντάλλαξαν συνθήματα. Το μόνο που είπαν οι δικοί μας που μπορούσε να τους πειράξει ήταν που είπαν διπλό στη Χαλκιδόνα. Τίποτε άλλο. Ναι. Κόσμια άρισε όλο το πρώτο ημίχρονο, γιατί φυσικά πιο πολύ πονάσαν οι δικοί μας και εγώ, και ήταν περισσότεροι. Με το που σφίριξε τη λήξη, όπως είπατε, 4-5 άτομα ήρθαν σε 50-70 μέτρα, φύγανε από την κερκίδα την οργανωμένη τη δική τους και ήρθαν και βαρούσαν με αυτό το πιστόλι, πυροτέχνημα, τι ήταν αυτό το, δεν ξέρω τι ήταν, και βαρούσαν εξία πάνω στους δικούς μας. Τρελαθήκαμε εμείς εκεί που ήμασταν στους επισήμους, πήγε ο κύριος Γρανούζης, έφυγε κατευθείαν στον αστυνομικό διευθυντή, ο κύριος Μπινόπουλος μίλησε κατευθείαν με τον Καρυπίδη, πρώτα του λέει έτσι και έτσι μας κάνουν, κάτσε να αντιληφθώ, ο κύριος του Μαζάτος πήγε και αυτός στον μπούτ που ήταν η αστυνομία, αλλά από ό,τι καταλάβαμε ήταν κάποιοι άπειροι διοικητές, που ήταν διοικητής, δεν ξέρω, διοικητής και αστυνομικοί, οι οποίοι το τίνεσαν από το παιχνίδι, δηλαδή, και αυτό που έγινε μετά. Το κάνανε μπουρλότο το θέμα. Mm-hmm. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Mm-hmm. Ήδη ο Μπινόπουλος, ο δικός μου άνθρωπος, φώναζε μέσα στους επιστήμους και τι είναι αυτά και έκανε, και ορμήθησαν και αυτοί και από τους επιστήμους εμάς. Τι να σας πω. Θέλω να θυμίσω κάτι πριν συνεχίσουμε. Υπάρχει ένα παιχνίδι μπάσκετ πριν από 2 χρόνια, Περιστέρι Άρης, που είχαμε και πάλι παρόμοιες συμπεριφορές. Υπάρχει ένα ζήτημα με την τήρηση των μέτρων εκεί στην περιοχή. Είναι ξεκάθαρο. Να σας πω κάτι. Πέρυσι που πήγαμε δεν έγινε κάτι από τους οπαδούς. Δηλαδή, πρόπερσι δηλαδή, δεν είχαμε τίποτα. Φέτος δεν θεωρώ ότι ήταν από τους οπαδούς τόσο πολύ, όσο η ανικανότητα του συγκεκριμένου αστυνομικού διευθυντή. Δεν θεωρώ ότι. Δηλαδή, αν ήταν ένας πιο έμπειρος, θα πήγαινε τον έπιανε αυτόν κατευθείαν το ημίχρονο. Γιατί φανερά είχε μια μάσκα του Ζωρού φορούσε και παρούσε κατά τον οπαδό μας. Δηλαδή απορώ με την ψυχραιμία των δικών μας οπαδών. Ναι. Δεν κάναν κιχ. Φωνάζαν μόνο Άρης και τίποτα άλλο. Τι να πω. Ήταν πολύ σημαντικό και καλά κάνετε και το επισημαίνετε το ότι δεν υπήρξε αντίδραση, γιατί εκείνη τη στιγμή όταν νιώθεις ότι απειλείται και η σωματική σου ακεραιότητα, το τελευταίο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί είναι να είμαι ψύχρεμος. Ευτυχώς ήταν ψύχρεμοι, γιατί θα γινόταν χειρότερα πράγματα. Μετά στο τέλος που είπαν αυτοί να μείνουν οι οπαδοί του Άρη παραπάνω, βγήκαν τα παιδιά και έγινε αυτό που έγινε. Που εμείς δεν το κατάλαβαμε, το είδαμε μετά αυτό το σκηνικό, το είδαμε μετά εμείς. Εμείς πήγαμε όμορφη, δεν έγινε τίποτα από εκεί. Ήσασταν σε άλλο χώρο, σε άλλη κερκίδα του γηπέδου εσείς, να πούμε. Είπατε. Να το πούμε αυτό για να γίνει τελικό, ότι ήσασταν στην πλευρά της θύρας των επισήμων. Είμαστε στους επισήμους εμείς. Δεν είδαμε εμείς εκείνη την ώρα που έγινε. Είδαμε που βγαίνανε, αλλά δεν καταλάβαμε ότι έγινε εκείνη αυτή η ιστορία που την είδαμε μετά στα βίντεο και αυτό και τρελαθήκαμε. Ναι. Ήταν άπειρος ο αστυνομικός διευθυντής και αυτοί κάποιοι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί που κάνουν αυτά τα τέρατα. Από τις επικοινωνίες που είχατε, κύριε Σαμολαδά, γιατί μαθαίνουμε ότι, όχι μαθαίνουμε, τα βλέπουμε και σε φωτογραφίες. Μία κυρία έσπασε το χέρι της. Μικρά παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο για ράματα. Τι άλλο κοπέλα στο νοσοκομείο, τι μιλες τώρα. Άνθρωποι με... Και ήταν και ειρωνικοί ως προς αυτά που λέγανε. Δηλαδή είπαν κάτι που δεν... Τι να σας πω, και τον Άλκη τώρα. Δεν έχουν υποθεί και αλητίες. Έχουν υποθεί και αλητίες, όπως αυτό με τον Άλκη. Ότι ο Πάουκ σας έκανε. Δηλαδή ήταν κάτι προκλητική, καλά που δεν ήμασταν κι εμείς εκεί. Και απορώ με την ψυχραιμία των παιδιών, τι να σου πω τώρα. Μπάση περιπτώσει, αυτοί φεύγανε ευτυχισμένοι που πήραν το χ από τον Άρη. Οι οπαδοί, τι να σας πω άλλο. Καλά, το κομμάτι των οπαδών είναι ένα. Το πιο σημαντικό είναι το κομμάτι του πώς λειτουργεί αυτό που υποτίθεται είναι εκεί για να σε προστατέψει, το οργανωμένο μέρος των μήτρων τάξης. Άπειροι και αφελέστατοι. Δηλαδή να ξέρει με αυτούς εδώ μπορούσε να έχουμε και χειρότερα πράγματα. Είναι σίγουρο. Αφελέστατοι. Ήθελα να σας ρωτήσω, μετά την απομάκρυνσή σας από εκεί, είχατε κάποιες επικοινωνίες, χρειάστηκε
να τρέξετε για κάποιον, γιατί ενημερωθήκαμε ότι υπήρξαν άνθρωποι που είχαν προβλήματα. Ναι, το ξέρω. Η κυρία Μπέκα μας ενημέρωσε, εμένα προσωπικά, ότι είναι μια κοπέλα που από τον Πειραιά που ήταν οπαδός και προσπαθήσαμε κάποια τηλέφωνα να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα, να κάποιον να βοηθήσουμε. Είχαμε φύγει, εγώ δηλαδή η παρέα μου είχε φύγει ναι. με το που σφύριξε. Δεν καταλάβαμε. Καλά είναι και λογικό, είσαι 500 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου, τελείωσε ο αγώνας. Να σας πω τώρα, εμείς αφού είδαμε είναι τα μάτια εκεί πέρα, βγαίνανε οι οπαδοί, δεν πιστεύω ότι έξω θα γίνει αυτό που έγινε. Ναι. Που ήμασταν έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω, γιατί μας στείλανε τα βίντεο οι άνθρωποι και ήμασταν έτοιμοι να γυρίσουμε. Ξέρετε κάτι, στην πραγματικότητα είμαστε όλοι τυχεροί που βρέθηκαν δύο άνθρωποι από τα μπαλκόνια εκεί στη γειτονιά να γράψουν αυτά τα βίντεο για να υπάρχουν στοιχεία και να συζητάμε διαφορετικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα τα ακούγαμε και θα λέγαμε, έλα ρε, τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Πάντως έχει γίνει, έχει φτάσει πολύ μακριά αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα κοινωνικό. Είναι κοινωνικό, είναι, δηλαδή αν δεν υπήρχε ψυχραιμία θα είχαμε θύματα, τι να σου πω τώρα. Είναι προφανές. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σαμολαδά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.